κάνε. Θα κάνω αυτό που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα με την Ελεάνα. Έχω ένα τρίλημα. Να αφήσω το τραγούδι να παίζει, να του πω καλησπέρα στον αέρα ή να τον βάλω να τραγουδήσει στον αέρα. Στέλιο Διονυσίου, τι από τα τρία να κάνω? Γιώργο μου, μόλις έφτασα, είμαι αρκετά κουρασμένος για να τραγουδήσω. κρατάω τις δυνάμεις μου για αύριο. Έτσι, έτσι, έτσι. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη που έχει φτάσει μόλις. Ναι, μόλις έφτασα. Στην αγαπημένη μου πόλη, να το πω έτσι, γιατί... Εντάξει, μπορεί να μην γεννήθηκα. Μας αγαπάς εμάς, μας αγαπά, το ξέρω. Μπορεί να μην γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου Σαλονικιό. Πώς είσαι? Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, μπορώ να πω ότι τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Όσον αφορά τη δουλειά μας, εννοώ ότι κάνουμε πράγματα, ετοιμάζουμε ένα δίσκο με τον μεγάλο μαέστρο, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Τα άλλα τώρα της καθημερινότητας τα ξέρετε. Όλος ο κόσμος παλεύει για την επιβίωση, για να δει όλοι μας, με λίγα λόγια, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θέλω ως Γιώργος, αλλά φαντάζομαι συμφωνούν και όλοι όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και ο κόσμος του Ηρακλή, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ που θα είσαι αύριο κοντά μας μαζί με την Ελεάνα και όλους τους υπόλοιπους. Βασικά εντάξει, η Ελεάνα την αγαπώ ιδιαίτερα, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Σίγουρα το όνομά της έχει συνδεθεί με τον Ηρακλή, είναι μια μεγάλη ιστορία ο πατέρας, έτσι. Βεβαίως. Επομένως δεν θα μπορούσε να λείπει. Τώρα θα μου πεις, εγώ που κολλάω, ο αδερφός μου, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Μάνος, ναι, όταν με πήρε να μου το προτείνει, πραγματικά δέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί δεν σου κρύβω ότι ο Ηρακλής είναι μια έτσι από τις αγαπημένες ομάδες, εννοώ ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ. Εντάξει, και ο Ηρακλής έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και περνάει ακόμα. Και περνάει, και όπως περνάει και ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά και τα λοιπά. Δέχτηκα λοιπόν, γιατί αφενός είχα να ανέβω Θεσσαλονίκη αρκετό καιρό και ήθελα έτσι λίγο να περάσω έτσι ένα διήμερο στα αγαπημένα μου φιλαράκια και στην αγαπημένη μου πόλη. Εννοείται να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα και να περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Τι μας έχεις ετοιμάσει ή να μην το πούμε, δεν κάνει? Εντάξει, κοίταξα, μην περιμένεις κανένα χορευτικό. Από κάτω πάντως στο χαλάκι μας παίζαμε από τη τελευταία σου δουλειά, έτσι, από πέρυσι. Αυτό ήταν από πέρυσι. Ναι, καλή σου τύχη. Καλή σου τύχη, εύχομαι, σωστά. Ναι. Βέβαια τώρα, εντάξει, όπως σου είπα, τα επαγγελματικά, όταν σου γράφει δίσκο ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες της Ελλάδας, ο Χρήστος Νικολόπουλος, και τους στίχους τους γράφει ένας Σαλονικιός που έχει γράψει τεράστια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ο Φίλιππος Γράψας. Θα εγγύσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο χαρούμενος πρέπει να είμαι και πάνω απ' όλα να βγουν αυτά τα τραγούδια έτσι όμορφα στο κοινό, να τα ακούσει ο κόσμος. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσετε και εσείς, γιατί δυστυχώς στα περισσότερα ραδιόφωνα το σνομπάρουν λίγο το λαϊκό τραγούδι. Κοίταξε, μιλάς με Ροκά, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες παίζει λαϊκά στην εκπομπή. Ναι. Πάνω απ' όλα ο Ηρακλής, Στέλιο. Εσύ είσαι η εξαίρεση. Αν και ξέρεις πολύ καλά ότι και η ροκ μουσική με τη λαϊκή, δηλαδή να θυμηθώ τώρα τον Χέντριξ να λέει ότι ο καλύτερος του κόσμου είναι ο Χιώτης και όχι εγώ, για παράδειγμα, έτσι. Έτσι έχει υποθεί και είναι μεγάλη πραγματικότητα. Αλήθεια λέω, δεν λέω, βέβαια. Βέβαια. Και κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι αυτές οι μουσικές έχουν πάρα πολλά κοινά. Πολλά. Επομένως, εντάξει, αυτό είναι στο θέμα του κάθε ανθρώπου και εγώ ακούω ροκ, ανάλογα σε τι φάση βρίσκομαι και εγώ θα ακούσω ροκ με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και θα περάσω και τέλεια. Και εγώ από τέλεια και θα περάσω αύριο. Δεδομένο. είμαι σίγουρος. Όλοι θα περάσουμε δεδομένο, τέλεια. Δεδομένο. Και όταν πεις το γνωστό, εντάξει, υπάρχουν καλλιτέχνες που το ξέρεις πολύ καλά ότι στιγματίζονται. Έτσι, το ψηλά τα χέρια, είναι η σημαία σου, είναι το πανό ακριβώς, σου, μιας και μιλάμε και για αθλητισμό. Εκεί μπορεί να σηκωθώ κιόλας, να ξέρεις. Μαγκάρι. Όταν θα το πεις. Γιώργο μου, μαγκάρι. Να το πούμε και παρέα. Μάθε λίγο στη χάγια, το πούμε παρέα. Δεν το θέλει ο κόσμος αυτό, πίστεψέ με, Στέλιο. Εσύ μπορεί να το ήθελες.
Καμιά μέρα αλλά... σε καμιά ταβέρνα μπορεί να είμαστε οι δυο μας, οι τρεις μας. Ναι. Εκεί είναι. Θέλω να σου πω ότι έχω παρέμβαση. Ναι. Ναι. Με ειδοποιούν από το. Πώς κάνουν στην τηλεόραση, με ειδοποιούν από το control. Έτσι δεν κάνουν στην τηλεόραση. Για να δούμε ποιος είναι. Ότι έχουμε παρέμβαση. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτά λίγο με τρομάζουν, ξέρεις, τα ζωντανά. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην πόλη. Ο αδερφός μου, ο Μάνος. Εμένα μου αρέσει το Ροκφόρ. Τι να κάνω. Καλησπέρα, κύριε Ματζιούκη. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα στον καλεσμένο σας και αδερφικό μου φίλο λατρεμένο, το Στέλιο του Διονυσίου, που θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην πράσινη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Για αυτούς τους τρεις ανθρώπους, σήμερα έφυγε και ο τελευταίος. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης, ο Γιανακόπουλος. Είναι πολύ, για όλη την Ελλάδα πιστεύω, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός και για τους τρεις που δώσανε τη ζωή τους για τον Παναθηναϊκό. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στελάρα, του Παναθηναϊκού, όλων των Παναθηναϊκών. Και... Να πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι παράγοντες που έχουν αφήσει τόσο μεγάλη ιστορία και έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά φαντάζομαι και για όλη την Ελλάδα. Οι παράγοντες δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα με άλλες ομάδες. Ίσα πιστεύω ήταν τόσο αγαπητοί άνθρωποι. Δεν προκαλέσανε ποτέ. Ήτανε σεμνοί. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα είναι λυπηρό για όλους, παρά κάποιος, ας πούμε, να τον αφήνει έτσι αδιάφορο. Ναι, ναι. Μία ανωτελεία να βάλουμε και να ξεκινήσουμε να λέμε για τον αυριανό χορό με λεπτομέρειες. Όσο μπορούμε. Τι θα πούμε για το χορό, τι θα γίνει στο χορό, ρε. Περίμενε, Μάνο, περίμενε. Έχω άλλα. Ειδοποιούμε πάλι από το control. Γιατί ο Στέλιος πουλάει, όπως καταλαβαίνεις. Τόση ώρα, Στέλιο, όταν ξεκίνησε η εκπομπή μέχρι και τώρα, έλεγα ότι οι 10 πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν 10 προσκλήσεις για αύριο. Ενημερώνομαι λοιπόν ότι έχω άλλες 8. Σύνολο 18. Αυτό είναι ευχάριστο. Ορμάτε, είναι... 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Έχουν αγοραστεί αυτές οι προσκλήσεις από φίλο του Ηρακλή. Οι 8 είναι 18, προσφορά 18, του φορόλ. Πώς? Δεν το κάνουμε 20, να είναι, ας πούμε, 10 ζευγάρια, ρε παιδιά. Ό,τι με ενημερώνει το κοντρόλ, ρε παιδιά, ό,τι με ενημερώνει το κοντρόλ. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, βομβαρδίστε τον Μπίλι που έχω απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο για να πάρετε τις προσκλήσεις, να τις τσαλακώσετε, να πάτε αύριο δωρεάν, να δείτε Στέλιο Διονυσίου και να χορεύετε ψηλά τα χέρια. Καλά τα λέω. Και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Εντάξει, τώρα εσένα. Την Ελεάνα την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα φυσικά. Που μου είπε επίσης ότι σ' αγαπάει πολύ. Θα έχουμε και εκπλήξεις τη βραδιά. Δεν τις λέω. Κρατιέμαι, Στέλιο. Δεν τις λέω. Δεν τις λέω. Έχω δώσει το λόγο μου. Έχω δώσει το λόγο μου. Απλά λέω ότι όταν σκάσουν μύτη θα γίνει κι άλλος χαμός. Πάντως είναι ευπρόσδεκτοι. Όσοι έρθουν είναι ευπρόσδεκτοι. Μάνο θα τραγουδήσεις εσύ, γιατί εμένα μου ζήτησε να πούμε τα ψηλά τα χέρια και του είπα άστο καλύτερα. Εγώ, αγόρι μου, έχω τραγουδήσει με το Στέλιο. Ναι. Από τα παιδικά μας χρόνια. Ναι. Μάλιστα, με κυνηγούσε ο αδερφός μου άλλος, ο Άγγελος, γιατί πηγαίναμε στα μπουζούκια κάθε βράδυ, τότε ήταν 7 στα 7, και έπαιρνα τα μικρόφωνα τους τραγουδιστές, από τις φίρμες, και τα έδινα στο Στέλιο. Τέτοια μούρλα είχα και γινόταν και στα μαγαζιά Ανάσταση. Και μας κυνηγούσε ο Άγγελος. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν γνωρίζεστε καθόλου, ε. Καθόλου, καθόλου. Γνωριζόμαστε 35 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Επειδή εσύ θες να μεγαλώνεις το Στέλιο τώρα. Για σένα μπορείς να πεις ότι θέλεις. Το Στέλιο, 35 χρόνια όπως το ακούς και αγαπιόμαστε 35 χρόνια. Δεν έχουμε αλλάξει ποτέ μία κακή κουβέντα. Μάλλον μία καλή, γιατί συνέχεια είμαστε στο κοντρόμπινε. Αλλά δεν μαλώσαμε ποτέ. Στέλιο, αλήθεια λέει. Πέφτει πράγμα. Πέφτει πράγμα, ε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μαλώσει ποτέ. Εντάξει, τώρα τα γαλλικά μας τα λέμε μεταξύ μας. Τα λέτε. Ξέρετε γλώσσες, ξέρετε γλώσσες, ναι. Ακριβώς, ξέρετε γλώσσες. Μάλλον θα μας τραγουδείς αύριο. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα κάνω μια προσπάθεια τα ξυπνώματα με γαργάρες, με κρόκους, αφού και τα λοιπά. Ρούφα ένα αυγουλάκι, Μάνο.
Ναι. Ρουφάει ένα αυγουλάκι. Το ρουφάω κάνει... το αυγό χρόνια, Στέλιο, ξέρεις. Λοιπόν, έφτασες με το καλό. Εδώ είναι, ναι, εδώ, ναι, είναι. Εγώ φτάσει. Έτοιμος για ξεκούραση. Μέχρι να προετοιμάσει έτσι να... Θα πω το κλισέ το δημοσιογραφικό. Να γεμίσει τις μπαταρίες του για αύριο. Άστα αυτά, αλλιώς γεμίζουμε τις μπαταρίες μας εμείς. Δεν ξέρω εγώ τέτοια. Εγώ τώρα στον αέρα λέω τις μπαταρίες. Αυτά τα ξέρει ο Στέλιος. Να ρωτήσω τι ώρα θα σε απολαύσουμε ή να μην ρωτήσω. Πάμε και βλέπουμε. Γιώργο μου, κοίταξε, από ό,τι γνωρίζω, 8.30 ώρα θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις σε αθλητές. Ναι, ναι, του Γυμναστικού Συλλόγου Ηράκλη, ναι. Ακριβώς. Και τώρα φαντάζομαι τώρα αυτό πόσο θα κρατήσει. Γύρω στις 10 πιστεύω. Κατά τις 10 βλέπω να αρχίζει το μπουζουκάκι, ναι. Το να πρόγραμμα, ναι. Δηλαδή, εγώ μετά, γύρω στις 11, 11 και κάτι, εκεί το βλέπω. Ωραία. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι οι φίρμες βγαίνουν στο τέλος και πάλι ξανά στο τέλος. Άρα τέτοιες ερωτήσεις κύριε Μαζιό και δεν θα κάνεις. Εντάξει φίλε, έχουμε και εργαζόμενο κόσμο που λέει θέλω να δω το Στέλιο τι ώρα θα βγει, γιατί το πρωί ξυπνάω. Να του πω εγώ το εργαζόμενο λοιπόν, το πρωί, να πάει κατευθείαν. Μπράβο, να πάει κατευθείαν στη δουλειά. Βέβαια, δηλαδή ο άλλος έρχεται 600 χιλιόμετρα για να τιμήσει τον Ηρακλή και θα πάει στη δουλειά, πως θέλει να τον πάρουμε ένα κουλούρι και ένα καφέ. Ένα πατσά ή μια μπουγάτσα για μετά. Ναι ρε φίλε, δηλαδή έλεος ρε φίλε. Είμαστε τους αναρισμένους λαούς του κόσμου, γι' αυτό τρελαίνομαι με τον Ηρακλή ρε φίλε να πούμε. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Τον έβαλα τώρα Στέλιο Φιτίλη, έτσι τον έβαλα Φιτίλη. Ναι, τώρα τον έχει τρελάσει. Κάνει τώρα. Δεν υπάρχει, μιλάμε για μεγάλη μουρλωμάνια να πούμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ και ο κόσμος που θα είναι εκεί. Και εγώ θεωρώ ότι εντάξει, επειδή είναι αύριο μια ειδική βραδιά, πιστεύω ότι αυτοί που θα έρθουν δεν θα... Εντάξει, δεν θα μας πάρει και το ξημέρωμα, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι... Θα μας πάρει, μωρέ, σιγά τώρα, θα μας πάρει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα έχουν και χρόνο να ξεκουραστούν και να πάρουν δουλειά. Θα τους κάνουμε και μασάζ, ναι. Μην αλλάξει τοποθεσία το βελίδιο, φοβάμαι. Προδούσε κάνα πανόραμα. Στέλιο, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Είδες, εγώ είμαι ευγενικός μαζί σου, όχι σαν τον άλλο που είναι στη γραμμή. Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι που είσαι ήδη εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ, αδερφούλη, και θα τα πούμε αύριο. Και από κοντά. Τώρα, εντάξει, μη με σηκώσει τώρα, δεν χρειάζεται. Πάει με από κάτω εγώ. Εγώ θα κάνω την κίνηση, εσύ αν έχεις όρεξη. Θα σηκώσει καμιά κοπέλα να χορέψει, ρε. Εγώ θα χορέψω. Καλά. Το καλύτερο ζευγάκικο, ξέρετε, που χορεύεται. Πού? Βγαίνοντας από τη θάλασσα, σε κανένα νησί. Ναι, αλλά στο Βελίδιο θα είμαστε. Είναι γεμάτο πέτρες. Κοίταξε, Στέλιο. Ως γνωστόν, οι αθλήτριες του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής έχει 17 τμήματα, έτσι. Έχουμε και συγχρονισμένη κολύμβηση. Έχουμε και κολύμβηση. Έχουμε και βόλεϊ. Έχουμε και μπάσκετ γυναικείο. Μπάσκετ. Έχουμε και στίβο με κορίτσια. Τώρα, θα είναι τόσες πολλές οι ωραίες κοπέλες και ανώλευκες που μία θα βρεις να σηκώσει να χορέψει. Δεν μπορεί. Μην μου τα λες αυτά, γιατί οι αγαπημένοι μου εδώ δίπλα. Και άμα ήξερε δηλαδή ότι είναι τόσα τμήματα γυναικεία. Έχουμε και πάνε και καλά. Και πάνε και καλά. Να μην με άφηνε να ερχόμουν, κατάλαβες. Ένας γιος και άλλο λέει. Είσαι με τη γυναίκα του δίπλα. Το κατάλαβα! Δεν είμαι χαζός. Το κατάλαβες, αλλά εσύ συνεχίζεις 182. Εγώ για χορό μιλάω, δεν μιλάω για κάτι άλλο. Μην να έρθει και έχουμε άλλο να πούμε. Μην του δώσει κάποια πορτατήπη στο κεφάλι. Όχι, ειρήνη μην. Ειρήνη, απλά ήθελα να πω ότι αύριο η αίθουσα, ο πολύ μεγάλος χώρος αυτός του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου, θα είναι πολύ όμορφος. Αυτό ήθελα να πω. Η οποία δεν σου αποκάλυψε, ναι, ότι είναι μία κουκλάρα, ναι, και εκτός από κουκλάρα είναι και φωνάρα. Αυτή να τραγουδήσει εγώ. Τι να τραγουδήσω εγώ τότε. Κατάλαβες τι σου είπα. Ρε τι τραβάμε. Κατάλαβα. Η κοπέλα που έχει μαζί του και στη ζωή του, ναι, ναι, είναι πολύ όμορφη κοπέλα και πολύ ωραία τραγουδίστρια, η οποία θα μας πει και αυτή η τραγούδια αύριο και εγώ θα κάνω ένα ντουέτο με αυτήν. Αυτή το ξέρει. Εκεί θα είναι το αποκορύφωμα της βραδιάς. Κατάλαβα, Στέλιο, δεν το ξέρει. Κατάλαβα.
Αγόρια μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο από κοντά. Φιλιά, καλή ξεκούραση. Φιλιά, καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση, Στέλιο. Να είσαι καλά. Φιλάκια, Στέλιο.